Ουκρανικές δυνάμεις αντεπιτίθενται και προελάβνουν ανακτώντας πάτρια εδάφη. Οι μάχες είναι συνεχείς και σφοδρές στο νότο της Ουκρανίας, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου προσπαθούν να ανακαταλάβουν περιοχές κατά μήκος του ποταμού Δνίπερου. Вже деокуповано 1534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської області. Україні стратіоти απελευθερώνουν την Κομόπολη Μάλα Ολεξάνδρівκα της Χερσόνας και υψώνουν την εθνική σημαία. Слава Україні! Героям слава! Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν μέσα στη νύχτα την πόλη Μπίλα Τσέρκβα, νοτίως του Κίεβου, με ιρανικής κατασκευής drone. Ενώ οι δυνάμεις του Κίεβου λένε πως απέκρουσαν ρωσικές αντεπιθέσεις σε δεκάδες μέτωπα. Ουκρανική άρμια здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους που η εισβολή μετέτρεψε σε ερείπια. Я тут жив. Тут був мой дом. Його нема. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει την αποστολή επιπλέον στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 625 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων και πυραυλικών συστημάτων πολλαπλής εκτόξευσης HIMARS. If you have HIMARS located in areas like this, you can in essence grab everything in these areas right here. And if you do that, this puts all of the Russian forces in Ukraine at Η προμήθεια στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συμμάχους του στο Κίεβο αυξάνει και τον κίνδυνο απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τις χώρες της Δύσης. Το εκλαμβάνουμε ως άμεση απειλή για τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας μας. Στα περίχωρα της Μόσχας, έφεδροι αγκαλιάζουν σφιχτά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αποχαιρετούν με δάκρυα τις οικογένειές τους, πριν επιβιβαστούν σε λεωφορεία με προορισμό τα κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η επιστράτευση που διέταξε ο πρόεδρος Πούτιν συνεχίζεται με τεμποδίων. 700.000 Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους για να αποφύγουν τη στρατολόγηση. Putin has launched Russia's first mobilization since World War II, treating hundreds of thousands of young Russians as cannon fodder. Ο πόλεμος του Πούτιν συνεχίζεται με σφοδρότητα, μετατρέποντας την Ουκρανία σε ερείπια και απειλώντας την ευρύτερη περιοχή.